Μόλις παρέλαβες τρία βραβεία. MVP, Best Goal και Play of the Month για τον πρώτο μήνα τη σεζόν. Τι άλλαξε από πέρυσι? Έχει αλλάξει ο Δημήτρης πρώτα απ' όλα. Έχω αλλάξει εγώ. Έχει αλλάξει όλη η κατάσταση, νομίζω, με μένα στην ομάδα. Είμαι πιο έτοιμος από πέρσι. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα και νομίζω αυτά τα τρία βραβεία δείχνουν ότι πραγματικά μέχρι τώρα έχω συμβάλει κι εγώ ώστε η ομάδα να καταφέρει αυτό που έχει καταφέρει και να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ωραία. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω λοιπόν πώς άλλαξε ο Δημήτρης και τι τον έκανε να αλλάξει. Σίγουρα όταν επέστρεψα στον Ατρόμητο δεν ήμουν 100% έτοιμος να ανταπεξέλθω σε απαιτήσεις της ομάδας. Λίγο η πίεση, λίγο το ότι έπαιζες κάθε Κυριακή το κεφάλι στην ουσία. Χρειάστηκε λίγος χρόνος. Ήρθε και αλλαγή προπονητή και όλα αυτά συνέβαλαν για να είμαι ένας άλλος Δημήτρης αυτή τη χρονιά. Το γεγονός ότι γνώριζες από πριν, όπως και όλη η ομάδα, ότι ο Αντρέ δεν θα ήταν σε θέση να αγωνιστεί για το πρώτο κομμάτι της σεζόν και εσύ ήσουν ο βασικός αριστερός μπακ, ήταν κίνητρο, ήταν πίεση, σε βοήθησε στο να γίνει αυτή η αλλαγή ή σου φόρτωσε άγχος περισσότερο? Νομίζω είναι λίγο απ' όλα. Όταν ξέρεις ότι θα ξεκινήσει χρονιά και θα είσαι το πρώτο αριστερό μπακ, το πρώτο που νιώθεις είναι κίνητρο. Να ανταπεξέλθεις και να τα δώσεις όλα, να βοηθήσεις την ομάδα. Από εκεί πέρα, εντάξει, σίγουρα υπάρχει πίεση, είναι μια μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ, αλλά σε λογικά πλαίσια όλα αυτά. Τη δήλωση του προπονητή ότι ο Γιαννούλης το αργότερο σε 2 χρόνια θα παίζει σε άλλη μεγάλη ομάδα του εξωτερικού, πώς τη σχολιάζεις? Εντάξει. Πώς τη σχολιάζεις, γιατί δεν χρειάζεται να σχολιάσεις τον προπονητή. Πώς τη βλέπεις, πώς νιώθεις γι' αυτό? Σίγουρα ευχαρίστηση νιώθω, μεγάλη χαρά γι' αυτό που άκουσα. Είναι ένα όνειρό μου να φύγω στο εξωτερικό σε μια μεγάλη ομάδα. Αλλά όπως είπε ο προπονητής, σε 2 χρόνια. Άρα αυτά 2 χρόνια μένουμε συγκεντρωμένοι στην ομάδα και συνεχίζουμε. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης? Τι ποσοστό του Δημήτρη που θέλεις εσύ να βλέπεις στο γήπεδο ή σου φτάσει? Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένος 100% με την εικόνα μου. Πάντα θα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες ή κάποια παιχνίδια που δεν θα είμαι αυτός που πρέπει. Στόχος είναι να διατηρηθώ σε ένα πολύ καλό επίπεδο σε κάθε αγωνιστική. Το καινούριο σύστημα, γιατί μίλησες για την αλλαγή του προπονητή, το πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση στην ομάδα που σου επιτρέπει να βρίσκεσαι πιο ψηλά στον αγωνιστικό χώρο, είναι κάτι το οποίο βολεύει το δικό σου αγωνιστικό στυλ και σε έχει βοηθήσει σε αυτή τη διάκριση για τον προηγούμενο μήνα? Σίγουρα είναι κάτι που με βολεύει πάρα πολύ και νιώθω πιο άνετα να παίζω μπροστά από το κέντρο, σαν αριστερό του μπακ βέβαια. Νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ καλό για μένα γιατί ήθελα να δείξω τις επιθετικές μου αρετές και να βοηθήσω την ομάδα στο σκοράρισμα. Τι αλλάζει από το να γίνεις αριστερό εξτρέμ, στο αριστερό μπακ, πρακτικά? Αλλάζουν πάρα πολλά. Ο τρόπος άμυνας, ο τρόπος επίθεσης, ο τρόπος που πρέπει να διαχειρίζεσαι τις δυνάμεις σου κατά όλη τη διάρκεια του μάτς. Είναι πολλά πράγματα και αρκετά δύσκολα στην αρχή για να τα αφομοιώσεις. Ας περάσουμε στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχει το παιχνίδι με τον Αστέρα. Προηγήθηκε το παιχνίδι με την ΑΕΚ. 2 δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια. Τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα έτσι ώστε να καταφέρει να συνδυάσει την καλή εμφάνιση που είδαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ με το αποτέλεσμα που είναι το ζητούμενο στο μάτς με τον Αστέρα? Νομίζω η έλλειψη αυτοσυγκέντρωση είναι που μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση να παίζουμε καλά και να μην μπορούμε να κερδίσουμε. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει ατυχία. Έχουμε δει πολλά γκολ όπως τα έχουμε δεχτεί. Είμαστε λίγο άτυχοι. Αλλά νομίζω αν συγκεντρωθούμε και είμαστε μέχρι το 95 λεπτό ας πούμε, συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, νομίζω ότι τα αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να έρθουν.